84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τετάρτη 9 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Τα Αμερικανικά Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, CDS, χαλάρωσαν τις ταξιδιωτικές τους συστάσεις για 61 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, στην εκτίμηση πως πολύ σύντομα η Ελλάδα θα μπει στην πράσινη λίστα της Βρετανίας, τους ταξιδιωτικούς προορισμούς για τους οποίους δεν θα χρειάζεται καραντίνα κατά την επιστροφή, προχώρησε και η πρέσβυρα του Ηνωμένου Βασιλείου στη χώρα μας, Kate Smith. Ανοίγει αύριο 5η 10 Ιουνίου η πλατφόρμα για όλα τα διαθέσιμα εμβόλια στην ηλικιακή ομάδα των 25-29 ετών. Self-test την ίδια ώρα και από τα σούπερ μάρκετ μετά τις 19 Ιουνίου στις σημερινές αναφορές του Άδωνη Γεωργιάδη, μετά τις ανακοινώσεις να αναμένονται έως και αύριο. Στις αναθεωρημένες λοιπόν οδηγίες, τα CDS συστήνουν ταξιδιωτικές μετακινήσεις για τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα. Στο επίπεδο 3 κατατάσσεται πλέον και η Ιαπωνία, χώρα υποδοχής των Ολυμπιακών Αγώνων φέτος το καλοκαίρι. Στην εκτίμηση πως πολύ σύντομα η Ελλάδα θα μπει στην πράσινη λίστα της Βρετανίας, έδωσε η Kate Smith. 1.339 ήταν τα κρούσματα κορονοϊού του περασμένου 24ωρου στη χώρα, από τα οποία τα 55 στην Κρήτη επί συνόλου, 55.912 μοριακών και rapid test, 30 οι νεκροί και 381 οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ. Μια γυναίκα, υπενθυμίζεται, 68 ετών, εσβήσε στο νοσοκομείο των Χανίων έχοντας νοσήσει με κορονοϊό χθες. Είχε μεταφερθεί με αεροδιακομιδή από την Κάλυμνο και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο των Χανίων από τις 16 του Μάη. Ανοίγει αύριο 5η 10 του μήνα η πλατφόρμα για όλα τα διαθέσιμα εμβόλια Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson για την ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος. Self-test και από τα σούπερ μάρκετ στις σημερινές αναφορές του Άδωνη Γεωργιάδη, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται έως αύριο. Αναφερόμενο στο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου οι πολίτες να προμηθευθούν τα self-test, ο Υπουργός υποστήριξε ότι δεν τίθεται θέμα, αφού ο ίδιος ο πολίτης θα επιλέγει αν θέλει να δώσει τον άμκα του ή όχι. Πρόσθεσε πάντως ότι το μείζον ζήτημα είναι να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, σημειώνοντας ότι δεν καταλαβαίνει την παράνοια να μην θέλουν κάποιοι να εμβολιαστούν. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, όπως έγινε γνωστό, μία ώρα μετά από την προγραμματισμένη ενημέρωση των συντακτών, θα γίνουν και οι ανακοινώσεις για την επόμενη ομάδα μέτρων που θα αρθούν και αφορούν μεταξύ άλλων την απαγόρευση κυκλοφορίας, τη μουσική, στην εστίαση και στον αριθμό καλεσμένων σε γάμους και βαφτίσεις. Τις ανακοινώσεις θα κάνουν ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Σεισμός 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5 και 36 το πρωί της Τετάρτης στο Ηράκλειο, 21 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου, και είχε εστιακό βάθος 14,8 χιλιόμετρα, όπως έγινε γνωστό από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο. Είχαν προηγηθεί 4 μικρότερες δονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Δεν είναι ασυνήθιστη μια τέτοια ακολουθία. Σύντομα θα εκτονωθεί, είπε στον 984 ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκας. Κατά τον ίδιο, τα 4,2 Ρίχτερ των προηγούμενων ημερών ήταν η εντονότερη σεισμική δόνηση. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται στην κεντρική Κρήτη νότια του Ηρακλείου, το οποίο φαινόμενο περιλαμβάνει ουσιαστικά μερικούς σεισμούς μικρού μεγέθους, δεν υπερβαίνουν τους 4 βαθμούς, και οι οποίοι γίνονται στην περιοχή της, του Ηρακλείου και των γύρω περιοχών, δεδομένου ότι είναι σε κοντινή εστιακή απόσταση. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο και κάποιο λόγο ανησυχία. Δεν έχει σχέση με τους σεισμούς οι οποίοι εκδηλώθηκαν στο θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης, στο Αρκαλοχώρι δηλαδή, νότια-νότια. Αυτοί οι σεισμοί τοπίζονται σε μια ευθεία γραμμή η οποία ουσιαστικά αρχίζει από τις βόρεια του Αρκαλοχωρίου και καταλήγει μέχρι τον Βιάνο, τον Άνω Βιάνο. Ναι. Κάπου εκεί ουσιαστικά εντοπίζεται η ακολουθία, χωρίς να υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο και κανένας λόγος ανησυχίας.
Είναι κάτι που μπορεί να συνδέεται με την εποχή, είναι κάτι που μπορεί να συνδέεται με κάποιο άλλο φαινόμενο εκτός αυτό που είπατε, δηλαδή του σεισμού νότια της Κρήτης, και αναφερθήκατε στον σεισμό του Αρκαλοχωρίου τις προηγούμενες ημέρες ανάμεσα στο Αρκαλοχώρι και στην Πανοβιάνο. Ναι, δεν συνδέεται με κάποιο άλλο φαινόμενο, φυσικό φαινόμενο εννοώ. Και είναι μια ακολουθία, βέβαια, στο θαλάσσιο χώρο ήταν τελείως διαφορετικό το φαινόμενο. Ήταν ένα τελείως διαφορετικό γεγονός. Τώρα, αυτή η ακολουθία που έχουμε στην κεντρική Κρήτη προέρχεται ουσιαστικά από ένα ρήγμα διεύθυνσης βορράς νότος, περίπου. Και έχουμε όλη αυτή την διέγερση. Εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα σιγά σιγά θα αρχίσει να αποσβαίνεται. Το έχουμε έτσι σε τέτοια ένταση ή πυκνότητα του φαινομένου, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη και γι' αυτό σας το λέω έτσι, κύριε Λέκα, το έχουμε συναντήσει ξανά? Το έχουμε συναντήσει και στην Κρήτη πολλές φορές και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή πολύ μικρή σεισμή σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Το χαρακτηριστικό αυτών των γεγονότων είναι ότι δεν πάμε σε υψηλά μεγέθη, δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε με υψηλά μεγέθη, δηλαδή δεν πάμε πάνω από 4,5-5, παραμένουν σε αυτό το επίπεδο και σιγά σιγά εξελίσσονται. Μάλιστα. Εγώ κρατώ αυτό που είπατε, δηλαδή την εκτίμησή σας ότι γρήγορα είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα εξασθενήσει. Για να προχωρήσουμε, το παρακολουθείτε όπως είπατε, και μέχρι στιγμής πάνω από τα 4,2 ρίχτερ δεν μας έχει δώσει άλλο σεισμό μεγαλύτερο. Ακριβώς. Σε μετοπική με την κυβέρνηση προχωρούν αύριο τα συνδικάτα κατά του νομοσχεδίου Χατζηδάκη. Καθολική απεργιακή κινητοποίηση πραγματοποιείται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως και συγκεντρώσεις, πορείες στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη χώρα. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι το νομοσχέδιο έρχεται ανάμεσα στα άλλα να καταργήσει δικαιώματα όπως αυτό του οκταώρου που διεκδίκησαν και πέτυχαν οι εργαζόμενοι παγκόσμια πριν από 100 και πλέον χρόνια. Ο κύριος Χατζηδάκης κάνει λόγο για μια σημαντική μεταρρύθμιση με στόχο τον εξυγχρονισμό του εργατικού δικαίου και την προσαρμογή της αγοράς εργασίας στα σύγχρονα ευρωπαϊκά, οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα. Στα πλήγματα που αυτό θα επιφέρει στην ήδη πληγωμένη αγορά εργασίας, αναφέρεται ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Βοριάς, μιλώντας στον 984. Και δικός μας στόχος εξ αρχής ήταν ένα ευρύτερο κάλεσμα. Αυτή τη στιγμή δίνουμε ένα πόλεμο και στον πόλεμο πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, γιατί πραγματικά τα μέτρα που έρχονται θα αλλάξουν δραματικά τις εργασιακές σχέσεις, θα αλλάξουν ακόμη και αυτό που ξέραμε στα θέματα του οκταώρου, αυτά που ξέραμε στα ζητήματα αν θα δουλεύουμε Κυριακές ή όχι, αν υπάρχει επιθεώρηση για ελέγχους, αν μπορούμε να συνδικαλιστούμε χωρίς διώξεις, αν μπορεί ο εργοδότης να πωλήσει χωρίς αιτιολογημένη ή παράνομα και καταχρηστικά κάποιον εργαζόμενο. Έρχονται μέτρα δηλαδή πάρα πολύ σκληρά που μας γυρνάνε αιώνες πίσω, αιώνες πραγματικά πίσω, και γι' αυτό πρέπει αύριο το πρωί καλούμε εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, δημόσιους υπάλληλους στον ιδιωτικό τομέα, όλοι μαζί να δώσουμε αυτή την απάντηση. Και κλείνοντας, δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και στην Ελληνική Βουλή σύσσωμη αντιπολίτευση αντιδράει σε αυτό το νομοσχέδιο, που και με αυτόν τον τρόπο φαίνεται το πόσο σκληρά είναι αυτά τα μέτρα που έρχονται. Με την κυβέρνηση και την κυρία Αριστοτελία Πελώνη, ακόμα και χθες, όχι απλά να το προασπίζεται, αλλά να λέει ότι, ξέρετε, αυτό το οποίο γίνεται με αυτό το εργασιακό νομοσχέδιο είναι να διορθωθούν στρεβλώσεις που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, να διευθετηθούν θέματα για τα οποία αυτή την ώρα βάλλονται οι εργαζόμενοι. Έχετε διαπιστώσει κάτι τέτοιο εσείς? Εντάξει, τώρα το ξέρουμε την κοροϊδία που υπάρχει αυτή τη στιγμή και η παραπληροφόρηση, γιατί πραγματικά αν οδηγεί τον εργαζόμενο στο να κάνει μια διευθέτηση εργασίας μέσω ατομικών συμβάσεων και όχι συλλογικών συμβάσεων και μέσω των σωματείων του που υπήρχε πριν, καταλαβαίνουμε το τι πίεση θα δεχτούν οι εργαζόμενοι, που θα αναγκαστούν να συμφωνήσουν να δουλεύουν αντί για 8 ώρες 10 και 12, όταν η αποζημίωση μειώνεται της υπερπασχόλησης. Δηλαδή η προσάυξηση θα είναι πολύ μικρότερη, αλλά αν την πληρώνετε, που είναι λίγες περιπτώσεις που πληρώνονται, αλλά και σε αυτές
θα δουλεύει περισσότερες ώρες για τα ίδια χρήματα. Αν δίνονται ρεπό, όλοι καταλαβαίνουμε ότι σε κάποιους κλάδους ήδη έχουμε πρόβλημα που δεν παίρνουν ανθρώποι τα ρεπά τους, όπως οι εποχιακοί εργαζόμενοι και στα ξενοδοχεία ιδιαίτερα. Το να ανοίξουν και άλλοι κλάδοι και να μπορούν να εργαστούν, υποτίθεται να δραστηριοποιούνται τις Κυριακές. Ήδη είδαμε τις συνέπειες στον λιανεμπόριο που δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν ο μικροέμπορας την πολυεθνική. Τώρα βλέπουμε και συγκεκριμένες εταιρείες μπετών που θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος της ΕΒΕ έχει και ανάλογη εταιρεία, γιατί πραγματικά ξεκάθαρα πια φαίνεται ότι εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. Και σε ένα κλάδο όπως ο βιομηχανικός, το να διπλασιάζεις τις υπερορίες και να τριπλασιάζεις ανά εργαζόμενο, μειώντας, όπως είπα, τις προσανατολές. Αντί να πιέζεται ο κλάδος αυτός να κάνει προσλήψεις σε μια περίοδο που έχουμε την πρώτη θέση στην Ευρώπη. Μάλιστα. Εσείς δίνετε αυτή την απάντηση. Θυμάμαι αυτά τα οποία μας έλεγε ο εργατολόγος, ο κύριος Μητρόπουλος, πρόσφατα, ότι ξέρετε, εδώ ξαναγράφεται το εργατικό δίκαιο. Έρχεται ο κύριος Χατζηδάκης και μιλάει για σημαντική μεταρρύθμιση με στόχο τον εξυγχρονισμό του εργατικού δικαίου και την προσαρμογή της αγοράς εργασίας στα σύγχρονα ευρωπαϊκά οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα. Ζητούμενο είναι ότι αύριο άπαντες. Όπως είπαμε, όλα τα συνδικάτα ενωμένα κατεβαίνουν σε αυτή την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, ναι. Ναι, ακριβώς αυτό συμβαίνει και άλλη μια φορά καλούμε τους πάντες να βρίσκονται αύριο έξω από το εργατικό κέντρο 11 ώρα το πρωί. Αποκαλυπτικός για σημεία του νομοσχεδίου που επιφέρουν πλήγμα στις εργασιακές σχέσεις, μιλώντας στον 984, ο Γιώργος Ρωμενιάς, όπως ωράριο, υπερορίες, υπερεργασία, αποδοχές, συμβάσεις ιδιωτικού περιεχομένου. Υποστήριξε πως αν δεν υπάρχει σκοπιμότητα, τότε είναι τραγική άγνοια ο Υπουργός Εργασίας να πιστεύει πως οι σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων με το νομοσχέδιο του θα είναι σε ισότιμη βάση, από τη στιγμή που η ίδια η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι ο εργαζόμενος είναι στο έλεος του εργοδότη, ο μόνος που καθίσταται σε θέση ισχύως από το νομοθέτημα Χατζηδάκη. Αν θέλουμε να δούμε, θα έλεγα, στη ρίζα του αυτή την αλλαγή η οποία γίνεται τώρα, επιχειρείται να γίνει και θα γίνει στην εργατική νομοθεσία, θα πρέπει να καταλάβουμε καταρχήν δύο πράγματα, τα οποία φαίνεται ότι δεν τα έχει καταλάβει, δεν τα ξέρει, δεν μπορεί να τα καταλάβει ο ίδιος ο Υπουργός. Βέβαια πρέπει να πω ότι το νομοσχέδιο δεν το έφτιαξε ο Χατζηδάκης, το βρήκε. Αλλά το υποστηρίζει με σθένος. Και λέει ορισμένα πράγματα σε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις του, τα οποία είναι εσφαλμένα. Το πρώτο που πρέπει να δεχτούμε είναι το εξής. Ξεκινάει από τη βάση ότι εργαζόμενος και εργοδότης έχουν την ίδια διαπραγματευτική δύναμη. Είναι λάθος. Δεν έχουν την ίδια δύναμη. Πάντοτε ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος, ιδίως σε περίοδο σαν τη σημερινή που έχουμε την πανδημία και έχουμε το γνωστό πρόβλημα στην απασχόληση, είναι υποχρεωμένος να υποκύπτει, να αποδέχεται ό,τι θέλει ο εργοδότης. Δεν είναι δύο ισότιμοι εταίροι οι οποίοι έχουν την ίδια ισχύ και μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Αν ο εργοδότης θέλει να επιβάλλει την άποψη, ο εργαζόμενος θα την υποστεί, θα τη δεχθεί, θέλοντας και μη. Ένα αυτό. Δεύτερο στοιχείο, το οποίο επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Επανειλημμένως ο Υπουργός έχει πει ότι αυτά τα ζητήματα έχουν ρυθμιστεί με ανάλογο τρόπο στην Ευρώπη. Δεν είμαστε Ευρώπη. Μη μας λένε λοιπόν τι γίνεται στην Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη ελέγχεται η εργατική νομοθεσία. Στην Ελλάδα δεν ελέγχεται. Και επειδή μιλάμε τώρα για την επιθεώρηση εργασίας και το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ειδικά η επιθεώρηση εργασίας θα ανεξαρτητοποιηθεί από το Υπουργείο και θα γίνει ανεξάρτητη. Ναι. Έτσι. Ωραία. Τους απαντώ λοιπόν ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα, αν θα είναι ανεξάρτητη αρχή ή αν δεν είναι. Το πρόβλημα είναι αν θα στελεχωθεί ή όχι. Αν θα υπάρχουν δηλαδή επιθεωρητές εργασίας σε όλη την Ελλάδα για να μπορούν να κάνουν πραγματικό έλεγχο. Και όχι αυτό που γίνεται τώρα, που στην πραγματικότητα δεν γίνεται έλεγχος. Να πάμε στην καρδιά του νομοσχεδίου τώρα, γιατί όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες και πιασήματα. Η καρδιά του νομοσχεδίου είναι, θα ισχύει το ωράριο, καταργείται το ωράριο. Τι ακριβώς συμβαίνει το οκτάωρο, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Δηλαδή, ο εργοδότης προκαλείται, δελεάζεται, έχει αντικίνητρο να μην κάνει καινούργιες προσλήψεις, γιατί έχει όφελος να μην κάνει καινούργιες, ή ακόμα και το προσωπικό που έχει να το ελαττώσει.
να το καταλάβει και ο Υπουργός. Θα μου πείτε, εντάξει, είναι φίλος ο Υπουργός, αλλά να μην ξεχνάμε, δυστυχώς θα με αναγκάσετε να το πω αυτό, να μην ξεχνάμε, ο Υπουργός δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Ο Υπουργός είναι παιδί του κομματικού σωλήνα. Ο Υπουργός ήταν γραμματέας στην ΟΝΕΔ, από εκεί κατευθείαν πήγε ευρωβουλευτής, έχασε μερικά χρόνια, αρκετά χρόνια ευρωβουλευτής, έγινε μετά βουλευτής, υπουργός, δουλειά στη ζωή δεν έχει κάνει ποτέ. Όταν λέει δηλαδή ότι είναι στην ίδια μοίρα ο εργαζόμενος με τον εργοδότη, δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι στην ίδια μοίρα. Όταν λέει ότι αυτό γίνεται και στην Ευρώπη, δεν μπορεί να καταλάβει ότι στην Ευρώπη ελέγχεται αυτό που προέπει ο νόμος και εφαρμόζεται. Στην Ελλάδα δεν ελέγχεται και δεν εφαρμόζεται. Όταν λέει ο νόμος κάτι, μην κορεδευόμαστε τώρα. Τέλος προθεσμίας της διορθώσης προανάρτησης των χαρτών κτηματογράφησης ακολουθεί η οριστική ανάρτηση 26 Νοεμβρίου. Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων επανεξέταση στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται στις 10 Ιουνίου, με το ποσοστό των συγκεκριμένων αιτήσεων να φτάνει περίπου στο 3% αιτήσεων επανεξέτασης επί το συνόλου των δικαιωμάτων που έχουν κατατεθεί και στους 5 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως είπε στον 984 ο κ. Γιώργος Ντάλλας, υπεύθυνος μηχανικός από την εταιρεία η οποία εκτελεί αυτό το έργο. Εξακολουθεί ωστόσο να παραμένει στο 20-25% το ποσοστό των ιδιοκτητών που αποφάσισαν να μην δηλώσουν τουλάχιστον μέχρι στιγμής τα περιουσιακά τους στοιχεία. Υπάρχει η μεγάλη εκκρεμότητα με τους δασικούς χάρτες για το αν υπάρχουν νεότερα γι' αυτό το θέμα, εάν έχει ξεκινήσει μια διαδικασία όχι μόνο για την διόρθωση των λαθών αλλά και της νομοθετικής ρύθμισης που υποσχέθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του συντονιστικού. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεράκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Σας ακούμε. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που προκύψει είναι το εξής. Ότι ναι, μεν ο Υπουργός είπε για 6 μήνες παράταση, αν χρειαστεί να δοθεί άλλες 6 μήνες. Ναι, μεν γνωρίζουμε γιατί είναι και από το ΠΕΔΚΡΙ της επικοινωνία με το Υπουργείο του κ. Σκρέκα, περιβάλλοντος δηλαδή, και από την περιφέρεια Κρήτης. Υπάρχουν νομικοί και πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν επαφή με τις επιτροπές του Υπουργείου. Από εκεί πέρα όμως, όσον αφορά το θέμα των 6 μηνών και των άλλων 6 μηνών να χρειαστεί για τα πρόδειλα λάθη ή οτιδήποτε υπάρχει, υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με το ΟΣΔΕ, των αγροτών. Το οποίο το είχαμε συζητήσει ότι θα υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Δηλαδή μια άμεση λύση εκεί, διότι ναι, μεν γνωρίζουμε ότι είναι χρονοβόρα διαδικασία, γνωρίζουμε επίσης ότι είναι στην παρασκευαστική να φτιαχτεί ένας νόμος. Εμείς είχαμε προτείνει να γίνει διακομματική επιτροπή. Και γιατί διακομματική επιτροπή? Για να μην έχουμε κακό τέλος μετά όλο το αποτέλεσμα. Η διακομματική επιτροπή τι σημαίνει? Ότι μέσα από τον νόμο τον οποίο θα φτιάξουμε, να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα για να μην έχουμε τα γελαφικά σημεία και καταστάσεις όταν πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Για να γνωρίζει ο κόσμος, ένας νόμος ο οποίος ψηφίσει στη Βουλή, οποιοδήποτε νόμος, πρέπει μετά να πληρωθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας. Ήδη έχουν δείξει τις προσθέσεις τους κύκλοι κάποιων λεγόμενων, υποτίθεται ότι εκτάσσονται κατά της ιδιοκτησίας των χορτολιβαδικών, των δασκών και δεν ξέρω τι, ενώ αυτοί σιωπούν όταν γίνονται και στείνονται οι μεγάλες κολόνες για τις ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν σκοπιμότητες γι' αυτό φυσικά, το έχουμε πει πολλές φορές, να μην επαναλαμβανόμαστε. Όμως, για να μην αφήσουμε το δικαίωμα να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να συμφωνήσουν τα κόμματα σε ένα νόμο που θα κατεβάσουν, που το Συμβούλιο Επικρατείας, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων που είναι στη Βουλή, μέσα από τον νόμο τον οποίο θα βγει μέσα από την παρασκευαστική, να μην υπάρξει πρόβλημα κατάπτωση του νόμου. Γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, να το πάρετε ένα-ένα. Ναι. Ολοκληρωμένα μας δώσετε λίγο πολύ την εικόνα. Είπατε ότι αυτό το οποίο απαιτείται είναι η άμεση ενεργοποίηση και των κομμάτων, σύσταση διακομματικής επιτροπής, έτσι ώστε μισό λεπτό. Διότι τα πρώτα μηνύματα τα οποία έρχονται αναφορικά με διόρθωση πρόδειλων λαθών ή οτιδήποτε άλλο, στη διαδικασία που λέει νομοθετική ρύθμιση ως υποσχέθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο Υπουργός, φαίνεται ότι τα μηνύματα είναι αρνητικά. Λέτε, πρόβλημα μεγάλο αυτή την ώρα φαίνεται να προκύπτει με το ΟΣΔΕ. Έχετε την καλοσύνη πάρα πολύ με παράδειγμα να μας πείτε τι εννοείτε. Βεβαίως.
ένα χωράφι, παράδειγμα, ή ένας ελαιώνας ο οποίος έχει κοκκινήσει γιατί τον βγάζει δασικό, ενώ δεν είναι ελαιώνας κανονικά, τον έχουν βάλει δασικό. Τα γνωρίζουμε όλοι ότι έχουν συμβεί λάθη. Αναγνωρίστηκαν από την πολιτεία, από τα κόμματα, από όλους αναγνωρίστηκαν αυτά τα πράγματα. Μην τα είπα ήδη να χρονοτριβούμε σε αυτό. Τώρα είναι ξεκάθαρο πλέον, έχουν το παραδεχτεί όλοι ότι ήταν μια γεωγραφία όλο αυτό το οποίο στήθηκε. Οι εταιρείες πήραν τα χρήματα χωρίς να κάνουν τίποτα ή έκαναν τις σκοπιμότητες που πρέπει να κάνουν και μετά τα. Τι είναι αυτό το οποίο δείχνει, κύριε Ιερονιμάκη, για να βοηθήσω λοιπόν, λίγο. Τώρα λοιπόν πηγαίνετε εσείς οι διαδουλειάκοι να πάνε να ενεργοποιήσετε τη δήλωσή σας. Σε το λιόφυτό σας φαίνεται το μισό ότι είναι δασικό ή ένα μέρος αυτού ή το αμπελώνα σας. Αυτά δημιουργούν πρόβλημα. Γιατί δημιουργούν πρόβλημα, δεν είπαμε ότι είναι μία. Και δεν ενεργοποιούνται τόσο απλά. Δεν ενεργοποιούνται ούτε τα δικαιώματα, θέλετε να πείτε. Για να, δεν ενεργοποιούνται από τη στιγμή που φαίνεται το μισό, ας πούμε, λιώθει το κόκκινο. Δεν ενεργοποιείται το κομμάτι εκείνο, όχι όλο. Το κομμάτι εκείνο. Μάλιστα. Εσάς όμως είναι καλλιέργεια. Άρα χάνει την επιδότηση επίσης αυτός που το έχει δηλώσει. Με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούν προβλήματα. Μηδονίζονται χωράφια. Αυτό είναι ένα θέμα. Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα αυτό? Το πρόβλημα ήδη είναι σε εξέλιξη, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και θα χαθούν χρήματα. Το πόσο είναι θα φανεί μέχρι το τέλος. Γιατί υπάρχει προθεσμία μέχρι τέλος Ιουνίου να ολοκληρωθεί το ΟΣΔΕ. Φυσικά λόγω του καθυστέρηση δεν θα ολοκληρωθεί. Πάμε για παράδειγμα. Είναι κάτι που είχε μπει. Το τέλος θα φανεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Μεγάλο. Είναι κάτι που είχε εντοπιστεί και απλά βεβαίως, τώρα. Βεβαίως, την πρώτη στιγμή το είχαμε πει. Υπουργό, λογικό είναι αυτή τη στιγμή οι δασικοί χάρτες στην Ελλάδα δεν είχαν ποτέ από τότε που συντάξει η ελληνική πολιτεία. Εμείς είμαστε υπέρ να γίνουν οι δασικοί χάρτες και να ξεκαθαριστεί το τοπίο και επίσης να γίνουν σεβαστές όπως είναι σεβαστό από το Σύνταγμά μας η διαφύλαξη του δάσους όμως. Έτσι. Ναι. Επίσης από το Σύνταγμά μας κατοχυρώνεται και η ιδιοκτησία. Λοιπόν, και το ένα και το άλλο. Άρα λοιπόν. Αυτό όσο αφορά το θέμα το ότι πρέπει να βγει ένα νόμο, ήταν και η πρόταση δική μας. Όσο αφορά το θέμα το ότι πρέπει να δοθεί παράταση και να πάμε σε μια διαδικασία τα πρώτα λαδάθη, να μην πηγαίνει ο καθένας τα παχρεώντα το φτιάχνει, να το φτιάξει η ίδια πολιτεία. Και αυτό έγινε δεχτό, με παρατάσεις. Ναι, αλλά είπαμε το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια θέματα με το ΟΣΔΕ και πρέπει εκεί να λυθούν. Ιδάλλως είναι εγκλωβισμένος ο άλλος σε μια ιδιοκτησία δική του μέχρι να γεννεί ο νόμος, προσέξτε, και μέχρι να διορθούν τα λάθη, ισχύει ό,τι ίσχυε. Δηλαδή ένας νόμος, ας είναι άδικος οτιδήποτε και να είναι, ας το λένε άπαντες ότι είναι άδικος, οποιοσδήποτε νόμος. Εμείς λέμε για το νόμο του συγκεκριμένου. Μέχρι να γίνει ο καινούριος, να ψηφιστεί από τη Βουλή, να εγκριθεί από τις νομικές υπηρεσίες, το Συμβούλιο Επικρατείας δηλαδή, τότε ισχύει ο παλιός. Αυτή είναι δυστυχώς. Κύριε Ιερονιμάκη, αυτή είναι αυτή η συνταγμά μας. Εκτιμάτε ότι ήταν σκόπιμο το λάθος? Δεν μπορώ να πω ότι είναι σκόπιμο στο κομμάτι του ΟΣΔΕ, γιατί δεν εμπλέκει το ΣΚΡΕΚΑ στο κομμάτι του ΟΣΔΕ μόνο. Έχει να κάνει και με το Υπουργείο Γεωργίας, έχει να κάνει και με το εσωτερικό, έχει να κάνει πολλά. Όμως είναι κάτι που πρέπει να λυθεί. Και μπορεί να λυθεί. Ποια είναι η επόμενη κίνηση του Παγκρίτιου Συντονιστικού? Εμείς ούτως ή άλλως Παρασκευή και Σαββάτο, και τις δύο μέρες θα είμαστε σε μια επαφή το Συμβούλιο. Θα σχεδιοθετήσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε, τα θέματα τα οποία έχουμε αναδείξει σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης και θα σας τα πω ποια είναι. Ένα είναι το θέμα της αναμπέλωσης, θέμα των χαρτών το αναφέραμε προηγουμένως, φυσικά είναι μέσα. Το θέμα της αναμπέλωσης που το διεκδικούμε χρόνια τώρα, λέγεται και ξανά και φαίνεται μετά. Έτσι. Και είπα στον Υπουργό, ο ίδιος θα πήγα πάνω, ότι στην Κρήτη του ακατέμιση που ζει πρέπει να το ανακοινώσει. Δεν γίνεται να μην ανακοινωθεί πλέον. Υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα ένας αμπελώνας επιτραπέζιος και σταφίδα, αλλά ειδικά το επιτραπέζιο, αλλά και η σταφίδα η οποία φέρνει συνάλλαγμα στη χώρα μας. Από εδώ φεύγουν τουλάχιστον 15.000 τόνοι επιτραπέζια σε φύλλα. Επίσης έχουν κάνει μια σωστή διαδικασία. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι παράγουν σε αυτόν τον τόπο και πρέπει να γίνει μια αναμπέλωση. Σωστή. Είναι ο καιρός να γίνει μια αναμπέλωση. Η μελέτη γίνεται την περιφέρεια. Στηρίζουμε, πάμε μαζί με την περιφέρεια Κρήτης σε αυτό το κομμάτι. Δεν πάμε ξέχωρα. Στην ίδια μελέτη την είχαμε φτιάξει μαζί. Σε συνεργασία με την περιφέρεια ΙΣΕΤ, το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτή την εβδομάδα καθορίζετε τις κινήσεις σας ως Παγκρίτιο Συντονιστικό. Ένα και το πώς κινήσετε από εδώ και κάτω, εντοπίζοντας όλα αυτά τα προβλήματα αναφορικά με τους δασικούς χάρτες, αυτά τα οποία προκύπτουν. Και βέβαια καθορίζετε την θέση σας παράλληλα με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς για τις διεκδικήσεις που θέτετε και σαν ομάδα
αμπελουργών ελαιοκαλλιεργητών και τα αιτήματά σας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αποζημίωση του 19, ο λεγόμενος φάκελος του Αυγουλά. Χρήστος του Αυγουλά, ο λεγόμενος φάκελος, ο οποίος αυτή τη στιγμή που είναι, τι είναι, δεν ξέρω τι. Εγώ γνωρίζω με τις επαφές που είχα, μίλησα και με την κύριε Αυγουλά, μίλησα πάνω στο Υπουργείο. Το θέμα είναι θέμα, το να πληρωθεί ή όχι, είναι θέμα πολιτικής λύσης. Πολιτική λύση. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, μεν, αλλά δεν έκανε, δεν την απέρριψε, έτσι, όπως λέγανε κάποιοι, δεν την απορρίφθηκε. Ναι, μεν, έβαλε κάποιες ενστάσεις, αλλά δήλωσε ότι είναι στη δική σας αρμοδιότητα, μέσα από de minimis ή οτιδήποτε άλλο πρόγραμμα, να κρίνεται αν τους αποζημιώσετε ή όχι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι θέμα πολιτικής ζήσης για μας. Η ζημιά ήταν τεράστια και φέτος έχουμε ζημίες. Η ζημιά ήταν τεράστια όμως τότε, η οποία τεκμηριώνεται από επιστημονικές ομάδες τι ακριβώς ήταν. Τώρα αν ήταν γλιοσπόριο ή δάκος, δεν μας αφορά. Ήταν οι καιρικές συνθήκες ιδανικές για να δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, παρά εγώ σίγουρα δεν φταίει σε αυτό. Η ζημιά ήταν τεράστια και πρέπει να υπάρξει μια αποζημίωση όπως δίνεται σε κάθε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κάθε μέρος της χώρας. Ωραία. Κρατάμε λοιπόν αυτές τις αναφορές και θα τα ξαναπούμε με το που έχουμε δεδομένα σε αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιερονιμάκη. Πάνω από 60% μειώθηκαν οι καλλιέργειες ντομάτα στην Κρήτη, με τους παραγωγούς από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά να δυνατούν να ανταπεξέλθουν σε κόστος παραγωγής και ζήτησης τιμών. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η εκρίζωση των φυτών. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Χριστόφορου Παπαδάκη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, η αγορά κατακλείζεται από ντομάτες Πολωνίας και χωρών από τα Βαλκάνια που δεν έχουν και το καλύτερο όνομα ως προς την καθαρότητα των προϊόντων τους από υπολοιματικότητα φυτοφαρμάκων. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου Φεστός, Μανώλης Ορφανουδάκης, μιλώντας στον 984, εκτίμησε ότι η ζημιά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη στο τέλος του χρόνου, πως αφορά και άλλα κυπευτικά, και λέει πως η αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων είναι διαχρονικό πρόβλημα, χωρίς επιθυμία επίλυσης ουσιαστικά, και πως ο κίνδυνος εγκατάλειψης της υπαίθρου υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ορατός περισσότερο από ποτέ. Ένα από τα βασικότερα αιτήματα του αγροτικού κλάδου τα τελευταία κυρίως χρόνια είναι οι παράνομες ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων. Σε όλες τις ηγεσίες λοιπόν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πάντοτε βάζαμε αυτό το θέμα ως Κρήτη, διότι εμείς κάναμε μια τεράστια προσπάθεια να μπορέσουμε να παράξουμε ποιοτικά και ασφαλή αγροτικά προϊόντα, ακολουθώντας όλες τις πρακτικές και και τα πρωτόκολλα και τα διεθνή αλλά και τα ευρωπαϊκά, που αυτό όμως στην πράξη έχει ένα κόστος. Αυτό το κόστος το επομίζεται ο παραγωγός, διότι δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, δηλαδή δεν μπορούμε να στείλουμε εμείς προϊόντα σε ευρωπαϊκές χώρες, σε αλυσίδες τροφίμων οι οποίες ακολουθούν αυτά τα πρωτόκολλα και είναι διασφαλισμένες. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η πύλες εισόδου της χώρας μας σε αγροτικά προϊόντα και κυρίως από τις τρίτες χώρες, χωρίς να γίνεται αυτή η απαραίτητη έλεγχη, είναι ανοιχτές. Πάντοτε λοιπόν τα τελευταία χρόνια υπήρχε αυτό το πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί, το βάζουμε συνεχώς στην ατζέντα μας και δυστυχώς βλέπουμε να παραμένει ως πρόβλημα. Κοιτάξτε, έτσι όπως εξελίσσεται και κυρίως η φετινή σεζόν, πολύ πιθανό να έχουμε και μεγαλύτερο ποσοστό από το 60%. Διότι είχαμε πολλαπλά προβλήματα και κυρίως στην καλλιέργεια της ντομάτας, γιατί πριν ένα-δύο χρόνια είχαμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα που λεγόταν τούντα. Το τελευταίο όμως χρόνο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα του COVID, και όλα αυτά μαζί έχουν κάνει την καλλιέργεια της ντομάτας αλλά και άλλων προϊόντων ασύμφορη πλέον. Όταν οι τιμές του παραγωγού το τελευταίο δίμηνο είναι πολύ κάτω του κόστους παραγωγής, καταλαβαίνετε ότι ο παραγωγός δεν μπορεί να απορροφήσει από μόνος του όλη αυτή τη ζημιά. Χρειαζόμαστε και είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε η στήριξη της πολιτείας αυτή τη στιγμή. Τη μελέτη για την κατασκευή του φράγματος Λαδόκου στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στο Δήμο Ηρακλείου, ένα ερευνητικό έργο που θα αναπτύξει ως πιστεύεται περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική οικονομία του τόπου, παραδόθηκε σήμερα στον Περιφερειάρχη Κρήτης από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΚ Άρη Παπαδογιάννη. Το έργο έχει προϋπολογισμό 4,1 εκατομμύριο ευρώ.
Τις κακές συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε άλογο σε χωριό του Ηρακλείου καταγγέλει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Ζωφόρος. Ο 32χρονος που φέρεται να είναι ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία του επιβλήθηκε και πρόστιμο 33.000 ευρώ. Σύμφωνα με τους εθελοντές του οργανισμού που έφτασαν στο σημείο, το ζώο αιμορραγούσε και αναρρώνει με τη βοήθεια ακτινίατρου που του προσέφερε η ιατρική φροντίδα. Φωτιά το μεσημέρι σε πυκνοκατοικημένη περιοχή του Ηρακλείου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο συγκεκριμένα επί της οδού Ηφαίστου στην περιοχή των Καμηνίων, και άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 7 πυροσβέστες της υπηρεσίας από το Ηράκλειο. Μέσα σε λίγη ώρα η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή ή να απειληθεί γειτονικό κτίριο. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 12 του μήνα, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, 9 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, μια προσπάθεια η οποία συντονίζεται από τον αιματοκρίτη και το Δήμο. Εθελοντική αιμοδοσία και την Κυριακή, στο προάβλιο του Δημοτικού Καταστήματος Πύργου, 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, διοργανώνεται από τον αιματοκρίτη μαζί με τις τοπικές κοινότητες και τους πολιτιστικούς συλλόγους της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων. Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, την επιστημονική επιμέλεια θα έχει η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζελίου. Από τη Διεύθυνση Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανακοινώθηκε ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού της εξεταστικής περίοδου Ιουνίου Β 2021 λήγει την Παρασκευή 18 Ιουνίου. Έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στην απόφαση της κυβέρνησης να αναγνωρίσει την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα για αιτούντες διεθνούς προστασίας με καταγωγή από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τον Μπαγκλαντές και τη Σομαλία. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει, δυστυχώς η κυβέρνηση, αντιγράφοντας την Ουγγαρία του Όρμπαν, το κατάφερε και αυτό στο μεταναστευτικό, μετατρέπει την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών και με τη βούλα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι αιτούντες άσυλο, των οποίων απορρίπτονται οι αιτήσεις τους ως απαράδεκτες, δεν θα επιστρέφονται, αλλά θα παραμένουν στην Ελλάδα. Διαχειρίσιμο σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα χαρακτηρίζει το χρέος το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε ανάλυση του, παρά την μεγάλη αύξηση του λόγου δημόσιου χρέους ΑΕΠ. Επίσης εκτιμά ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες για την επόμενη δεκαετία προβλέπεται να παραμείνουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ, ενώ εκτιμά ότι έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022 θα καταταγούν οι ελληνικοί τίτλοι σε επενδυτική βαθμίδα, επιτρέποντας τη συμμετοχή των ελληνικών τίτλων στο τακτικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άνοιξε το πρωί το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου, σηματοδοτώντας την τέταρτη έξοδο της χώρας στις αγοράς εντός του 2021. Η ζήτηση για την επανέκδοση κινείται σε υψηλά επίπεδα. Οι προσφορές των επενδυτών έχουν υπερβεί τα 26 δις ευρώ, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το Reuters. Η Σύνοδος των Υπουργών των Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Παρασκευή 11 Ιουνίου με σκοπό την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής που θα διεξαχθεί στη χώρα μας το Σεπτέμβρη. Η Υπουργική Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών της. Στην ατζέντα της Υπουργικής Συνόδου περιλαμβάνονται τα θέματα της διαχείρισης της πανδημίας, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της πράσινης ψηφιακής μετάβασης, του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της μετανάστευσης, της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, της συνεργασίας με τις χώρες νότιας γειτονίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ζήτημα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου. Την πρόσκληση προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Μάλτας απίφθινε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα, κ. Βαρβιτσιώτης. Για μεμονωμένο περιστατικό μίλησε ο πρόεδρος Μακρόν, αφού του άνδρας τον χαστούκησε. Πρέπει να δούμε το περιστατικό αυτό στις σωστές διαστάσεις του. Πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, είπε σε γαλλική εφημερίδα. Ο Τζο Μπάιντεν αναχωρεί σήμερα για τη Βρετανία, την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο της οκταήμερης αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να αποκαταστήσει τους υπερατλαντικούς δεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών
Ευρωπαϊκών με τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι είχαν πληγεί επί της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και να αναδιαμορφώσει τις σχέσεις με τη Ρωσία. Στη διευκρίνηση ότι ο Μπάιντεν θα θέσει ευθέως στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το θέμα των τουρκικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Απορρίφθηκε η σύσταση της Γερμανικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για πιθανή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 68 έτη. Πρόκειται για ένα πολιτικό ελιγμό που κρίθηκε αναγκαίος, καθώς η μέρα της εκλογικής κρίσης πλησιάζει και προφανώς το μέτρο δεν θα ικανοποιήσει το εκλογικό σώμα. Σημαντικές απολύσεις που υπερβαίνουν ακόμα και αυτές που κατέγραψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα έχουν οι μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη σε περίπτωση που θα λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει έρευνα πανεπιστημιακών Ινστιτούτων. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στον Ηρόδοτο προετοιμάζονται για τους αγώνες μπαράζ των πρωταθλητών της ΓΑΜΑ Εθνικής, ενώ σήμερα θα γίνει η κλήρωση στα γραφεία της ΕΠΟ. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί από τα μέσα του μήνα και μέχρι 26 Ιουνίου η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών, προκειμένου να πραγματοποιήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει 18 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου στην Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στο ΑΚΑ τον Προμηθέα στο τέταρτο μάτς των μικρών τελικών των playoffs της Basket League και έχει την ευκαιρία να τελειώσει εδώ την φετινή σεζόν. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 3-0 του Ντανίλ Μεντέντεφ, προκρίθηκε με επιβλητικό τρόπο στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός, εκεί όπου τον περιμένει ο Σβέρεφ. Σήμερα η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει τη Σβιόντεκ, περσινή πρωταθλήτρια για τα προημιτελικά του γαλλικού Grand Slam. Πρωταγωνιστική παρουσία είχαν για μια ακόμα φορά τα κριτικά πληρώματα που συμμετείχαν στο Ράλι Κένταυρος το περασμένο Σαββατοκυριακό. 9.84. Ο καιρός. Η αστάθεια του καιρού θα διαρκέσει ένα δεκαήμερο. Επηρεάζεται και η Κρήτη από την μεταβολή. Στην Κρήτη περισσότερο θα επηρεαστούν τα ορεινά διαμερίσματα του νησιού, όπως λέει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Σχεδόν αίθριος καιρός σήμερα στο νησί, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες, κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι!